Εις μόνος σου κι εγώ στο τίποτα. Έλα. Πες μου να σταματήσω γιατί είμαι παράφωνη, το ξέρω, πες μου. Τι γίνεται εκεί? Στέλιο μου, αγαπημένε μου Στέλιο, πόσο χαρούμενη είμαι που σε βλέπω. Πόσο χαρούμενη. Είστε καλά. Πού είσαι, στη Λίμνο? Στη Λίμνο. Γιατρούλη μου, γράφεις πολύ ώρα στη τηλεόραση. Θα αλλάξω επάγγελμα, φτιάχνω. Τα λέει και ωραία, Στέλιο. Τα λέει πολύ ωραία. Ναι, μου έχει καταστρέψει τη ζωή. Ανά. Γιατί το λες αυτό? Τι να τη κάνεις τη ζωή χωρίς τσιγάρο, κερακί. Πες μου, πώς είναι τώρα? Λοιπόν, είναι σαν να μην έχει γίνει ποτέ, γιατί έπεσα σε καλά χέρια και στη Λίμνο, θέλω να πω, του Γιώργου του Καλογιάννη, του καρδιολόγου εδώ, αλλά και στο μόλις με ανέλαβε ο Μανώλης. Δεν ένιωσα ποτέ ότι, εκτός από το περιστατικό, ας πούμε, που το βίωσα έτσι λίγο, ξέρεις, δεν το έχεις ξανανιώσει αυτό, ναι, και τρομάτισες ότι είναι αυτό τώρα, ας πούμε, ξαφνικά. Αλλά μετά, όταν με ανάλαβε εδώ ο κύριος που έχει στη δίπλα σου, είχε πολύ καλό, έτσι, happy end, γιατί κατάλαβα, ας πούμε, ότι είμαι σε καλά χέρια και ότι δεν είναι τίποτα αν κάνεις εξετάσεις και αν το προβλέπεις. Και λέω και σε όλους τους φίλους μου ότι να παρακαλάτε όταν πάτε, ας πούμε, να δείτε αν έχετε κάτι, να σας βρούνε κάτι. Γιατί φτιάχνετε τόσο εύκολα. Στέλιο, όμως η καθημερινότητά σου τώρα δεν έχει αλλάξει, δεν έχει επηρεαστεί. Δηλαδή, να, αυτό που είπες για τη ρακή και το τσιγάρο, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις, γιατί είμαι πολλά χρόνια καπνιστής. Πάρα πολλά χρόνια. Και έχω βρει το εργαστήρι που εκεί ξεσπάω έτσι με τα ξύλα. Και το άλλο που με βοήθησε πάρα πολύ, παίρνω τη μηχανή μου, βάζω το κράνος μου και αμολιέμαι στους δρόμους. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ έχω από προσωπική εμπειρία συγγενείς μου που είχαν πάρθει εμφράγματα, οι οποίοι μετά απέκτησαν μια υπερευαισθησία. Ήταν πιο ευσυγκίνητοι, πιο... Ήτανε κάπως, ρε παιδάκι μου. Εσύ έχεις νιώσει να συγκινήσεις πιο εύκολα? Καμία σχέση. Μια χαρά είναι, παιδιά, ο Στέλιος. Είναι μια χαρά, όπως τον ξέρουμε. Απλώς σου λέω, το μόνο δύσκολο σε όλη την ιστορία ήταν το τσιγάρο, τίποτα άλλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που το αντιμετωπίζεις έτσι. Θες κάτι άλλο να προσθέσεις πριν σε χαιρετήσουμε? Έχω πει ξανά πει στους συνομήλικους μου έτσι των 20 με 30 να προσέχουν και να πηγαίνουν συχνά. Μα είναι γιατί... τόσο όσο λέει, ρε παιδιά. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει ηλικία. Στέλιο, σε ευχαριστούμε. Να σε